ποια είναι τα συναισθήματα που νιώθει. Νιώθει δικαιωμένος για τη δουλειά του και των παικτών του. Είναι χαρούμενος. Τι ακριβώς νιώθει αυτή τη στιγμή. Segundo passo, cumprimentos, comenta o senhor, senta-se, senta também um pouco justificado do seu trabalho, do trabalho dos jogadores, de tudo isto que realizaram hoje. Não, deixa-me dizer que isto é um trabalho de um ano, isto começou há um ano, não começou agora. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτή η δουλειά ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο και τώρα βλέπουμε τους καρπούς της. As pessoas que acham que percebem futebol, futebol só há tempo. Isto é um trabalho que foi feito, começou na Holanda há um ano atrás. Είναι μια δουλειά που χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ υπομονή και ξεκίνησε ένα χρόνο πριν στην Ολλανδία. E fico muito satisfeito porque os jogadores foram aceitando o processo, foram aceitando as mudanças, foram aceitando a nova ideia. Και εγώ σίγουρα παραμένω πολύ ικανομένος από το γεγονός ότι οι παίχτες σιγά σιγά προσαρμόστηκαν σε αυτά που τους ζητούσαν, σε αυτές τις καινούργιες ιδέες, ένα νέο μοντέλο παιχνιδιού. E a experiência que tivemos falhado o ano passado na Europa contra o Ajax e contra o Bratislava, e este ano deu-nos essa experiência, essa maturidade para aprendermos com aquilo que fizemos e seguirmos em frente como fizemos agora. Και η εμπειρία που είχαμε από τους αποκλεισμούς από τον Ajax και από την Σλόβαν τον περασμένο χρόνο μας έδωσαν αυτά τα οποία χρειαζόμασταν έτσι ώστε σήμερα να έρθουμε εδώ και να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Eu disse isso antes do jogo, hoje tínhamos de ser uma equipa muito disciplinada, uma equipa rigorosa taticamente e aproveitar os nossos momentos porque eles iam aparecer. Αυτό που είχα πει εγώ είναι ότι χρειάζεται να είμαστε μια ομάδα πειθαρχημένη, με πολύ τακτική παιδεία, μια ομάδα που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις στιγμές της και νομίζω ότι αυτό κάναμε σήμερα. Temos que continuar com este equilíbrio, nem éramos os piores há uma semana atrás, nem somos os melhores agora. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ούτε ήμασταν οι χειρότεροι πριν από κάποιους μήνες παραδείγματος χάρη, ούτε σήμερα είμαστε καλύτεροι. Segundo passo dado, agora vamos recuperar e pensar no próximo jogo já sexta-feira, que é muito importante para nós também. Το δεύτερο βήμα λοιπόν έχει γίνει, πανηγυρίζουμε σήμερα και από αύριο ξεκινάμε την σκληρή δουλειά, γιατί την Παρασκευή μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας. E queria dar os parabéns a todo o staff, às pessoas lá da Imersívia, à minha equipe técnica, a todos os jogadores que não participaram hoje, mas que trabalharam para nós hoje estarmos preparados, quem ficou em casa. Portanto, todos os jogadores contam e não é só os que jogaram hoje aqui. Isto é um trabalho que tem vindo a ser feito há muito tempo. Και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που δουλεύουν στη Μεσίβρια, στο προπονητικό μου επιτελείο, στους παίχτες και ακόμα περισσότερο στους παίχτες οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν σήμερα, είτε μείναν εδώ πέρα, είτε ήταν στα σπίτια τους. Είναι και ήδη πάρα πολύ σημαντικοί και όλοι μαζί πετύχαμε αυτό το βήμα. Hoje, como disse, fomos competentes, fomos equipa, a nossa força está no coletivo, seguimos o plano de jogo à risca e parabéns para os jogadores porque acreditaram até ao fim que era possível dar mais este segundo passo. Νομίζω ότι σήμερα ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, δείξαμε ότι το βασικό στατικό αυτής της ομάδας είναι ακριβώς αυτό, το ότι είναι μια πραγματική ομάδα. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές που ακολουθήσανε το πλάνο και καταφέρανε και κερδίσανε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.